Επιστρέφουμε και πάμε στο photo finish αυτής της προεκλογικής περίοδου. Την Κυριακή θα οδηγηθούμε όλοι στις κάλπες, Γιώργο. Το διακύβημα των εκλογών το έχουμε συζητήσει. Θα επιχειρήσουμε να αποσπάσουμε τα τελευταία πολιτικά σχόλια και πολιτικές εκτιμήσεις. Πάμε στο σημερινό πάνελ. Το σημαντικό είναι να ακούσουμε τους εκπροσώπους των κομμάτων. Να δούμε τι έχουν να μας πούν, να ακούσουμε καινούργιες θέσεις, καινούργιες ιδέες, να βάλουν νέα δεδομένα στο τραπέζι όλοι τους, έτσι ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση οι πολίτες που πάνε στο παραβάν την Κυριακή, μέχρι από το πρωί μέχρι στις 7 το απόγευμα, την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Πρέπει να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Στις τελευταίες πινελιές, πολιτικές πινελιές, θα καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Κούτσικο, που είναι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώδας. Καλησπέρα, κύριε Κούτσικε. Καλησπέρα, κύριε Βουτσινέ. Η κυρία Ζωβοήλη, υποψήφια με την Τελεία στην Φθιώτιδα. Καλησπέρα, κύριε Ζωβοήλη. Καλησπέρα. Την έτερη κυρία της παρέας, την κυρία Λεκάκη, από τους Πράσινους και την Δημάρη, υποψήφια στην Φθιώτιδα. Καλησπέρα, κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλησπέρα, κύριε Σταλιόβλη. Καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όλους σας. Και σε εσάς, κύριε Μιχαλίτση. Κύριε Μιχαλίτση, και σε εσάς, υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες Φθιώτιδας. Είχαμε και τον Τέρενς Κουίκ σήμερα στην πόλη της Λαμίας. Νομίζω, Γιώργο, όμως, επειδή υπάρχει αυτός ο αέρας νίκης για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρώτο σχόλιο προφανώς χρειαζόμαστε από τον κύριο Κούτσικο. Αν όλα έχουν κλειδώσει και πλέον ουσιαστικά μιλάμε για τη νέα κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε με συνεργασίες, κύριε Κούτσικε. Ναι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί ο ελληνικός λαός μιλάει την Κυριακή. Και μέχρι την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Όχι γιατί δεν πιστεύουμε στη νίκη, αλλά γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, αφού φτάνουμε και στο τέλος της προεκλογικής περίοδου, σεμνά και ταπεινά. Και κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ωραία. Κυρία Ζωβοήλη, δεν ξέρω, οι προσδοκίες της Τελείας λίγα 24 ώρα πριν. Καταρχήν, θέλω να πω, χαίρομαι για αυτά που είπε ο κύριος Κούτσικος για το σεμνά και ταπεινά, γιατί δείχνουν να μην το συμμερίζονται πάρα πολλοί υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαλαλούν αυτοδυναμίες και ονειρεύονται πράγματα τα οποία δεν θα βοηθήσουν καθόλου τη χώρα μας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι βάλτε μικρά κόμματα στη Βουλή, ώστε οι αυτοδυναμίες πλέον να εκλείψουν. Νομίζω ότι το έχει ανάγκη και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρωτοκόμμα, να υπάρχουν κάποιοι να τον χτυπάνε στην πλάτη όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν όπως θέλει. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πάρα πολλές συνιστώσεις μέσα. Υπάρχουν ακόμη και φωνές μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες λένε ότι την επόμενη μέρα μπορεί και να διαλυθούμε ή, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχουν φωνές οι οποίες θα δημιουργήσουν τριγμούς στα θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέμε, βάλτε μικρά κόμματα στη Βουλή, όσο πιο πολλά τόσο πιο καλά, βάλτε την Τελεία στη Βουλή, ώστε να μπορεί να ελέγχει τα πράγματα. Κύριε Λεκάκη. Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά διαφαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πάντα, σε σχέση με τα κόμματα που άσκησαν εξουσία τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η πολιτική ζωή πρέπει να περάσει σε πολιτικές συνθέσεις, και αυτό όχι για χάρη της πολιτικής μόνο, κυρίως χάρη της κοινωνίας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αριστεράς, για πάρα πολλά χρόνια ανέπτυσε μια κουλτούρα συνεργασιών. Αυτό πιστεύω ότι οφείλει πλέον να το δείξει και στην πράξη, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από συνενέσεις, και αυτό διαφαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και από εκλογές προηγούμενες. Κύριε Μιχαλίτση. Πράγματι, η συνένεση είναι ένα ζητούμενο της κοινωνίας μας εδώ και πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Φαίνεται ότι ο κόσμος ζητάει να βρει μέσα από τα πολιτικούς χώρους, από όλα τα πολιτικά κόμματα, τους ικανούς, τους άξιους, αυτούς που μπορεί να τους οδηγήσει στο να βγουν από την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά επιδεικνύει τις τελευταίες μία μικρή αλαζονία, αν και ο πρόεδρος του σήμερα στην ομιλία του θέλησε να δείξει ότι δεν είναι αλαζονία. Βέβαια, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να οδηγήσουμε πίσω στο 2009, κάτι που με παρεξένεψε, καθώς όλοι ξέρουμε ότι το 2009 η οικονομική κατάσταση στη χώρα ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι βρίσκεται τώρα εδώ. Δεν θέλει, λέει, να διαπλακεί με τα προηγούμενα. Αλλά από πού θα ξεκινήσει? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία ταρανίζουν τόσο εμένα, πιστεύω, όσο και τους συμπολίτες μας. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συνένεση πρέπει να υπάρξει. Θεωρούμε ότι εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, μπορούμε να είμαστε εγγυητές της επόμενης μέρας. Μπορούμε να θέσουμε κόκκινες γραμμές τόσο στα οικονομικά όσο στα εθνικά θέματα που θα διασφαλίσουν τόσο την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια, θα διασφαλίσουν το εισόδημα των συμπολιτών μας για ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να βάλω σε αυτή την κουβέντα είναι, θα δανειστώ μερικά κομμάτια από την χθεσινή συνέντευξη με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι 6 εκατομμύρια τουλάχιστον και περισσότεροι Έλληνες πολίτες ζουν στο όριο της φτώχειας ή υπό την απειλή της φτώχειας. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κούτσικο αν πραγματικά πιστεύει ότι είναι εφαρμόσιμο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, χωρίς βέβαια σοβαρές επιπτώσεις για τους Έλληνες πολίτες. Κύριε Στεριόπουλε, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έχει βγει από μια ομάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τα έχουν βάλει κάτω, είναι ειδικοί. Φαντάζομαι δεν έχετε την απέτηση να γνωρίζω τις λεπτομέρειες του προγράμματος ή της εφαρμογής με την έννοια του τεχνοκράτη, αλλά η εμπιστοσύνη στις αρχές και στην φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Τώρα για τα 6 εκατομμύρια ανθρώπων, συμπολιτών μας, οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια, θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να αναφέρει ο κύριος Σταϊκούρας, γιατί είναι αυτός που έχει οδηγήσει με την συγκυβέρνηση. Δεν με το την ανέφερε κυβέρνηση. Ο κύριος Σταϊκούρας, εμείς το αναφέραμε. Είναι στοιχείο από το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και δεν μπόρεσε να πει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Απλά προσπάθησε να παραθέσει τι έχει κάνει από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί, γιατί αυτή την εικόνα τη ζούμε καθημερινά. Οπότε είναι επίσημα στοιχεία, τέλος πάντων. Όπως επίσημα στοιχεία είναι, και το ερώτημα το έκανα σε αντιπαραβολή με κάποια άλλα δεδομένα που επίσης είναι επίσημα, η WealthX και η USB Τράπεζα είπαν ότι το 2014 οι πολύ πλούσιοι στην Ελλάδα από 505 που ήταν το 2013 έγιναν 565. Μα δηλαδή, όταν φτωχοποιείται ο λαός και κάποιοι πολύ πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι και αυξάνονται και οι πιο πλούσιοι, κάτι δεν πάει καλά. Για μας, κύριε Στεριόπουλε, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ύβρις να μιλάνε οι άνθρωποι που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση για τη σωτηρία της χώρας. Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα λόγο, γιατί δεν έχουν αποδείξει τα τελευταία 5-6 χρόνια ότι μας οδηγούν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Κύριε Ζωβοήλ. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι χθες ο κύριος Σταϊκούρας, επειδή τον παρακολούθησα, παρουσίασε μια μαγική εικόνα. Μίλησε για πρωτογενές πλεώνασμα, μάλιστα ανέφερε και το ότι σε ένα σπιτικό πόσα μπαίνουν, πόσα βγαίνουν και το τελικό ισοζύγιο είναι το πρωτογενές μας πλεώνασμα. Λέω λοιπόν ότι και εγώ αν αύριο το πρωί στερίζω το φαγητό από τα παιδιά μου και στερίζω την περίθαλψή τους, στερίζω την εκπαίδευσή τους, προφανώς και θα έχω στο σπίτι μου πρωτογενές πλεώνασμα. Το κράτος λοιπόν τι έκανε, έφερε 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια της φτώχειας, πεινάνε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να νοσηλευτεί. Τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Για την παιδεία δεν έχει δοθεί, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Σε αντίθεση, πηγαίνουμε χρόνια πίσω. Την παιδεία την πάμε χρόνια πίσω. Άρα λοιπόν, όλο αυτό είναι μαγική εικόνα. Εμείς λέμε ότι έχουμε πρωτογενές έλλειμμα και όχι πρωτογενές πλεώνασμα. Δεύτερον, είπε ότι στον ίδιο οφείλονται κάποια έργα τα οποία γίνονται στην περιοχή. Ανέδειξε κάποια ζητήματα τα οποία οφείλονται αποκλειστικά στον ίδιο, στον υποφαινόμενο, όπως έλεγε χτες όλη την ώρα. Μίλησε για το έργο της Βίστριζας. Το έργο της Βίστριζας είναι ένα έργο το οποίο είναι ΕΣΠΑ. Το χρωστάνε οι πολίτες, η δυτική φθιότητα μόνο στον εαυτό τους, τις μάχες τους όλα αυτά τα χρόνια, με την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τις δύο περιφερειακές διοικήσεις που είχαμε τώρα και σε κανέναν κύριο Σταϊκούρα. Δεύτερον, μίλησε για αθλητικά κέντρα και εγκαταστάσεις και για κάποια 170.000 ευρώ που έδωσε για ένα στέγαστρο. Ολόκληρος υπουργός, μάλλον αναπληρωτής υπουργός και όχι υφυπουργός, γιατί παρεξηγήθηκε που του αλλάξατε τον τίτλο. Λες και οι τίτλοι έχουν σημασία. Πιθανά δεν ξέρω οικονομικά αν έχουν κάποια διαφορά, έτσι και γι' αυτό παρεξηγήθηκε. Λοιπόν, μίλησε για αθλητικές εγκαταστάσεις και για επιχορηγήσεις που δεν έχουν δοθεί ποτέ. Μίλησε για τους σεισμόπληκτους στο Ρεγκίνι, όπου υπάρχει, αν ανατρέξετε στα πλάνα σας, υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο φωτογραφήθηκε και ο κύριος Σταϊκούρας, λέγεται Μελέτης, του οποίου γκρεμίστηκε ο φούρνος. Εγώ προσωπικά έχω κάνει αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών και email στο προσωπικό του κυρίου Σταϊκούρα και ουδέποτε προέβη σε νομοθετική ρύθμιση ώστε αυτός ο άνθρωπος να αποζημιωθεί για το φούρνο του. Το αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Έχουν μεταναστεύσει από τη φθιότητα στην Κρήτη.
Τρίτον, εξαιτίας της κεφαλονιάς και η Φθιώτιδα πήρε το 80% της επιδότησης αντί του 40% που είχε βγάλει ο κύριος Σταϊκούρας. Προφανώς λοιπόν οι ομότιτλοι του ή οι βουλευτές της κεφαλονιάς ενδιαφέρθηκαν πιο πολύ για τον τόπο τους και ένα χρόνο μετά ο κύριος Σταϊκούρας αναγκάστηκε να βγάλει και για το Ρεγκίνη το 80% στο 80% της επιδοτής αντί του 40% που αρχικά είχε βγει. Άρα λοιπόν και οι Ρεγκινιώτες και η ευρύτερη περιοχή δεν νομίζω ότι του χρωστάνε κάτι ιδιαίτερο. Επιπλέον, μίλησε για το χιονοδρομικό του Παρνασσού. Το χιονοδρομικό του Παρνασσού είναι επίσης έργο ΕΣΠΑ. Άρα δεν το χρωστάμε στον κύριο Σταϊκούρα. Εάν ο κύριος Σταϊκούρας ήθελε να βοηθήσει την περιοχή του, όφιλε το δρόμο από Αμφίκλια προς το χιονοδρομικό να τον κάνει τέτοιο ώστε να μπορέσει όντως να δώσει πνοή στην Αμφίκλια. Από πάρα πολύ παλιά, επί δημαρχίας του κυρίου Σκλαβούνου, συζητιέται να γίνει τελεφερίκα από την Αμφίκλια προς το χιονοδρομικό. Εάν ο κύριος Σταϊκούρας ήθελε να βοηθήσει την Αμφίκλια και την ευρύτερη περιοχή, όφιλε να κάνει ένα δρόμο αξιοπρεπή, να πηγαίνουμε στο χιονοδρομικό από τη μεριά της Αμφίκλειας και να μην όλη η κίνηση γίνεται από την πλευρά της Βιωτίας και να ενδυναμώνεται η περιοχή της Αράχοβας και όφιλε να έχει κάνει τέτοιες δράσεις όπως είναι το τελεφερίκ. Άρα λοιπόν όλα αυτά που παρουσίασε, μπορώ να πω και πάρα πολλά ακόμα, ήταν μαγική εικόνα. Κυρία Λεκάκη, εσείς ως Δημοκρατική Αριστερά πιστεύετε ότι η είσοδος στη Βουλή ή η μη είσοδος στη Βουλή θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα? Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι η είσοδος ή μη είσοδος της Δημοκρατικής Αριστεράς, όπως είπατε, στη Βουλή θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Και πώς μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες επικαλούνται όλα φυσικά τα κόμματα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πρόσημο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήδη δώσατε έναν αριθμό προηγουμένως, 6 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, οι οποίοι βρίσκονται... Επαναλαμβάνω, είναι επίσημα στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ασφαλώς. Δώσατε λοιπόν αυτόν τον αριθμό. Αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ σκληρός για το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολύ συντηρητικές. Και αν θέλετε, είχαν ένα πρόσημο το οποίο ευνοούσε μία μικρή ολιγαρχία. Το ζήτημα είναι ότι η κοινωνία χυμάζεται από σοβαρότατα προβλήματα που, όπως είπε η κυρία προηγουμένως που μίλησε, έχουν να κάνουν με την παιδεία, έχουν να κάνουν με την οργάνωση του τόπου, έχουν να κάνουν με την πείνα των παιδιών στα σχολεία. Και πιστεύω ότι η Δημοκρατική Αριστερά, όντας στη Βουλή, μπορεί να συνδράμει σε προοδευτικές πολιτικές οι οποίες να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή να στρέφονται στην κοινωνία και όχι στην ολιγαρχία. Εκεί μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά. Ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά στον καταμερισμό των εισοδημάτων, των φόρων, αλλά ταυτόχρονα να στρέψουμε το βλέμμα μας και προς το μέλλον της κοινωνίας, γιατί συνηθίζουμε να μιλάμε για το σήμερα σαν να βρισκόμαστε πάνω επί ξηρού ακμής, πράγμα που ισχύει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τι κάνουμε σήμερα, πώς θα βάλουμε ένα πιάτο στο τραπέζι. Το ζήτημα είναι πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε αυτή η χώρα να μπορεί να μην είναι στον αναπνευστήρα και αύριο και να μπορέσει με ένα προγραμματισμό και ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο βεβαίως θα μας κρατήσει εντός Ευρώπης, να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και να δούμε πού θα πάμε αυτή τη χώρα. Για την οποία χώρα ζώντας θα πρέπει να αισθανόμαστε και περήφανοι που ζούμε, γιατί είναι μια πολύ καλή χώρα και την έχουμε χαλάσει εμείς με τις πολιτικές μας ή αν θέλετε ακόμα και με τις ανοχές μας. Κύριε Μιχαλίτση, τελικά είστε η κόκκινη γραμμή, είστε όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο Πάνος ο Καμένος ότι θα κάνει? Γιατί θεωρεί ότι η κυβέρνηση που θα προσπαθήσει να χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και άξονα ή ένα μικρό κομμάτι και εσάς? Πριν απαντήσω αυτό, να πω κάτι άλλο, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα εδώ. Τρεις μέρες πριν στις εκλογές, ακούμε πάλι παχιά λόγια. Η Δημάρ ήταν στη συγκυβέρνηση. Αν ήθελε κάτι ριζοσπαστικό, θα το είχε κάνει από την πρώτη στιγμή και δεν θα συνεννούσε στην υπογραφή των μνημονίων. Δεν δικαιούται για μένα αυτή τη στιγμή να μιλάει. Τελεία. Νομίζω ότι ανακάλυψε την Αμερική. Κανονικά θα πρέπει να ήταν μαζί μας. Και όχι αντίπαλοι, ώστε να δημιουργούν στο σύστημα τρύπες για να μπορέσουν να εδραιώσουν καταστάσεις όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τα πάρετε πίσω αυτά που είπατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάθε μέρα ανακαλύπτει κάτι διαφορετικό. Για την ταπακέρα δεν μιλάει κανένας. Για το πώς θα ξαναγεμίσει το ψυγείο δεν το λέει κανένας. Εξάρτητα τι Έλληνες λένε. Μείωση στο ΦΠΑ. Αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλάμε για σχέση εκκλησίας κράτους. Ναι, είναι κόκκινη γραμμή. Μιλάμε για εθνικά θέματα. Ναι, είναι κόκκινη γραμμή. Μιλάμε για δαθρομετανάστες. Πρώτα θα ταΐσουμε τα παιδιά μας και μετά να συνδράμουμε και όλους τους άλλους που βουλιάζουν στο Αιγαίο, που κακώς έρχονται εδώ και θα πρέπει να λάβει μέρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναιρέσει το Δουβλίνο 2 και να επανέρχονται στις χώρες από που μπήκανε. Ή αν θέλουν να τις προωθήσουν στις χώρες που θέλουν να πάνε, είτε είναι Γερμανία είτε είναι Βέλγιο. Ναι, έχουμε κόκκινη γραμμή στην ΑΟΣ. Είμαστε τέταρτη χώρα στο απόθεμα του αερίου. Θα το δώσουμε τζαμπά? Όχι. Εμείς λοιπόν βάζουμε επιτάπητος σημαντικά θέματα, αυτά που θέλουμε την επόμενη μέρα να πιέσουμε με την είσοδό μας στη Βουλή, με τη δύναμη που θα έχουμε όχι των 5, 10, 15 βουλευτών, αλλά πολύ περισσότερο, ώστε να γίνουν πράξη. Είμαστε σταθεροί σε αυτά που λέμε κάθε μέρα, δεν έχουμε αλλάξει 2,5 χρόνια τίποτα τώρα και αυτό θα επιδιώξουμε να το κάνουμε την επόμενη μέρα. Δεν είμαστε επαγγελματίες βουλευτές, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Σηκωθήκαμε τον καναπέ μας γιατί μπήκε το χέρι της Τρόικας μέσα στην τσέπη και δεν λέει να βγει. Πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε χαράτσια, πληρώνουμε ένα σωρό μικροέξοδα, όπως τα λένε στα τιμολόγια της ΔΕΗ ή στις ΕΙΔΑΠ, και έχουμε μειωμένες συντάξεις, μειωμένες πιστούς. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Και δεν σταματάει με παχιά λόγια. Σταματάει ακριβώς με έργα. Προφανώς, κύριε Λεκάκη, θα μου επιτρέψετε παρακαλώ να ζητήσω από τους δύο συντονιστές και από εσάς κύριε Βούτσινα και από τον κύριο Στεριόπουλο να τακτοποιήσω ένα μέρος της αλήθειας και να παρακαλέσω τους συνομιλητές μου αν δεν γνωρίζουν τουλάχιστον να μην λένε ανακρίβειες. Είναι σαφές ότι η Δημοκρατική Αριστερά μπήκε το 2012 στη συγκυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει αυτή τη χώρα που αν δεν θυμόμαστε όλοι ήταν με το ένα πόδι εκτός Ευρωζώνης. Εκτός αν θέλει ο συνάδελφος να μείνουμε εκτός Ευρώ. Αυτό όχι, καλύτερα να μας το πει. Μιλήσει για μνημόνια όταν ξέρει ότι όχι μόνο μνημόνια δεν έχουμε υπογράψει και θα έπρεπε οπωσδήποτε να το ξέρει για να συμμετέχει σε πολιτική εκπομπή. Αλλά μίλησε επιπλέον, δεν μίλησε για το μεσοπρόθεσμο, το οποίο ήταν μια σοβαρότατη αιτία, την οποία βεβαίως δεν συνυπογράψαμε με έρισματα εργασιακά. Εκτιμώ λοιπόν ότι οι συνομιλητές μου πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά, πολλό δε μάλλον όταν γίνονται επιθετικοί σε αυτό το κομμάτι. Οι συντηρητικές στηρίξαμε, δεν στηρίξαμε καμία κυβέρνηση. Στηρίξαμε τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας, με ενδιαφέρει ενδιαφέρει ο πολίτης που μας ακούει να μην ακούει ανοησίες, γιατί έχουμε ακούσει αρκετές. Και δεν μπορούμε λοιπόν να διεκδικούμε την αλήθεια μόνοι μας και μάλιστα με ανακρίβειες. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Να πάρω και εγώ θα ήθελα το λόγο. Και υπάρχει και πολιτικός πολιτισμός, τον οποίο τουλάχιστον πρέπει να τηρούμε και ειδικά σε αυτή τη μικρή πόλη. Εννοείται ότι οποιοδήποτε διαφωνεί με την τοποθέτηση του άλλου μπορεί να λαμβάνει το λόγο και ωραία, να απαντά. Θα ήθελα γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, για να γίνει και ένας επικοδομητικός διάλογος. Πολύ ωραία. Απλά οι επικοδομητικοί διάλογοι δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Καταρχήν δεν ήρθαμε να καλύψουμε καμία τρύπα. Θα μας πει ο κύριος Καμένος όταν έκανε του Σανέλ ποια τρύπα πήγε να καλύψει. Δεύτερον, είπε ο κύριος ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικοί. Ο κύριος Καμένος μπορεί να ευαγγελίζεται ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός? Τουλάχιστον για λίγο να μου. Τουλάχιστον για τον εαυτό σου. Έχετε ένα πρόεδρο όμως. Έχετε ένα πρόεδρο, κυρία μου, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Έχετε ένα πρόεδρο και έχουμε ένα πρόεδρο. Το ότι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, μόνο εμείς μπορούμε να το πούμε. Και όχι εσείς. Ο κύριος Καμένος είναι επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μπει να καλύψει τρύπες και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι η τρίτη δύναμη ή ό,τι λέτε αυτή τη στιγμή. Για κόκκινες γραμμές και για πράσινες. Είμαστε τελείως ανεξάρτητοι, το αποδεικνύουμε όλοι με τα χαρτιά μας, το αποδεικνύουμε όλοι με την πορεία μας. Έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος είναι άμεμπτος, έχει υπηρετήσει στο μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει βγει άκρος επιτυχημένος. Και θα ήθελα να μας πει ο κύριος Καμένος από πού ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, πού έχει δουλέψει και τι έχει κάνει. Ποιο είναι το μοντέλο εκείνο το οποίο έχει υπηρετήσει και το οποίο το έχει βγάλει εις πέρας αξιοπρεπώς τουλάχιστον, θα πω. Δεν θα πω επιτυχώς, θα πω αξιοπρεπώς. Λυπάμαι πάρα πολύ για τα όσα ακούω. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εκθέτεται τον πρόεδρο με αυτή την τοποθέτηση. Εμάς, επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, λοιπόν, σας λέω ότι έπρεπε τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή να τον καλύψετε. Ό,τι και αν έλεγα εγώ. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την απάντησή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που φοβούνται την τελεία. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και όλοι. Η τελεία ανακυκλώνει εδώ και. Δεν ανακυκλώνει τίποτα. Είναι ένας καινούριος σχηματισμός και δεν ανακυκλώνει τίποτα.
Δεν έχουμε ανάγκη να ανακυκλώσουμε, κύριε μου. Δεν έχουμε ανάγκη να ανακυκλώσουμε. Δεν έχουμε ανάγκη. Έχουμε άποψη, είμαστε μέσα από τη ζωή, είμαστε πετυχημένοι ο καθένας στον κλάδο του. Με πρωταρχικό, με προτεργάτη τον πρόεδρό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κούτσικος τώρα νομίζω ότι επειδή τα δεδομένα έτσι όπως τίθονται σε αυτή την κουβέντα έχει μια μικρή υποχρέωση να τοποθετηθεί σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται. Δηλαδή για το ποιοι από αυτούς που κατεβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό έχουν κάτι να δείξουν. Γι' αυτό και θέλει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο. Λοιπόν, κύριε Κούτσικε. Μάλιστα. Παρακολουθώ τις κόντρες, θα έλεγα, αλλά με θλίβει το γεγονός ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία μας. Καθόμαστε και τσακωνόμαστε και ξεχνάμε ότι εδώ βιώνουμε μια ανθρωπιστική κρίση. Η σοβαρότητα των στιγμών δεν νομίζω ότι επιτρέπει να επιτίθεται ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και δεν πήρα θέση. Τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε διάφορα για παραφωνίες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πράξη και κουλτούρα του τη συνεργασία. Και φοβούνται κάποιοι ότι μήπως γίνει αυτοδύναμος, γιατί να θέλει την αυτοδυναμία. Μα συνεργάζεται ήδη. Συνεργάζεται με πάρα πολλές συνιστώσεις. Συνεργάζεται με το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Συνεργάζεται με τους οικολόγους πράσινους, τους οποίους και εκπροσωπώ στο ψηφοδέλτιο. Συνεργάζεται με ένα κόμμα που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Και το ξαναλέω, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, γιατί πολλά ακούγονται και για έξω από την Ευρώπη. Έρχονται πάλι κάποιοι δαίμονες, μάλλον έρχονται πάλι και σπέρνουν κάποια κενά δαιμόνια. Αυτό δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Ζούμε ιστορικές στιγμές, θα έλεγα, για την κοινωνία. Δεκτό. Όμως υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ. Ότι ακόμα και σε περίπτωση αυτοδυναμίας, αυτή θα είναι αυτοδυναμία με πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή τα καλύτερα σενάρια, τα οποία βέβαια μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, λένε ότι δεν μπορεί ακόμα και σε περίπτωση αυτοδυναμίας να έχετε παραπάνω από 152, 53, 55, όσοι είναι τέλος πάντων. Με δεδομένο το εχθρικό περιβάλλον, το εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον στο οποίο θα αναγκαστείτε να κινηθείτε και εντός χώρας και εκτός, νομίζετε ότι φτάνουν αυτοί οι ελάχιστοι της διαφοράς πάνω από το 150. Γι' αυτό ρωτάμε και για τις πιθανές συνεργασίες. Γι' αυτό ρωτάμε και το αν έχει δύναμη, έχει θέληση και μπορεί πραγματικά να επιδιώξει συνεργασίες. Γιατί πιθανότατα τα κόμματα που βρίσκονται εδώ, οι εκπρόσωποι τους, να είναι εν δυνάμει συνεργάτες σας. Ή να θέλουν οι πρόεδροι τους να συγκυβερνήσουν. Αυτό βέβαια μέχρι στιγμής το έχει πει μόνο ο Πάνος ο Καμένος σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά προσέξατε, φαντάζομαι ότι δεν πήρα θέση και προσπαθώ να κατεβάσω, αν θέλετε, το λίγο τους τόνους. Το γεγονός ότι δεν πήρατε εσείς θέση δεν σημαίνει ότι διαφωτίζετε τους πολίτες που μας ακούν τι κάνετε. Ακριβώς. Εγώ σας ζητώ να πάρετε θέση. Φυσικά και θα πάρω θέση. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να κοιμάται ήσυχος και να υπολογίζει σε όποιες ενέργειες χρειαστεί να γίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση μιας ασφαλούς και σωστής διακυβέρνησης. Δηλαδή, αν αυτό επιβάλλει. Δηλαδή μπορεί να πάτε και σε επόμενες εκλογές. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει συνεργασία. Αφήνετε κενά και σας τα ρωτάω αυτά. Δηλαδή όταν λέτε ότι ο λαός ποντάρει σε ό,τι πρέπει να κάνει για να είναι ισχυρή κυβέρνηση, θα πάτε και σε επόμενες εκλογές δηλαδή. Ή θα συνεργαστείτε εδώ όπως είμαστε τώρα. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση που θα βγει και θα κριθεί μάλλον από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό νομίζω ότι απέχει. Αλλά είστε υποψήφιος με το κόμμα και πρέπει να μας πείτε και την άποψή σας. Μπορεί το κόμμα να έχει διαφορετική άποψη από εσάς, αλλά επειδή είστε ΣΥΡΙΖΑ και έχετε συνιστώσεις, νομίζω ακόμη μπορείτε να λέτε ελεύθερα την άποψή σας. Φυσικά. Και τώρα τη λέμε και μετά θα τη λέμε την άποψή μας. Και νομίζω ότι η απάντησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει. Εσείς τι κρίνετε ότι πρέπει να γίνει? Αυτό ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος πρέπει να συνεργαστείτε ή όχι? Νομίζω ότι θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το δηλώνει και από τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει κόψει γέφυρες με κανέναν. Θα επιδιώξει, είμαι σίγουρος, τη μέγιστη δυνατή συνεργασία
Και μάλιστα απέναντι σε μια τακτική και σε μια πολεμική που δέχεται από ό,τι φαίνεται απελθούσα κυβέρνηση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι γίνεται ένας βρώμικος πόλεμος και δυσχεραίνει εκ των έσω η υπόθεση, η επαναδιαπραγμάτευση ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να γίνει την επόμενη μέρα. Και αυτό, αν θέλετε, δεν δείχνει και σοβαρότητα από την κυβέρνηση που έχουμε τώρα μέχρι στιγμής, έτσι. Γιατί κύριε Ζουβέλη, ως τελεία θα συνεργαστείτε με το πρώτο ή το δεύτερο αν σας προταθεί? Λοιπόν, εμείς λέμε ότι οποιαδήποτε... Καταρχήν έχουμε δηλώσει ότι συνεργαζόμαστε και με το πρώτο και με το δεύτερο κόμμα υπό όρους. Ναι. Δεύτερον, αυτό που λέμε είναι ότι οποιαδήποτε καλή πρακτική από όποιο δημοκρατικό κόμμα και αν προέρχεται, και το δημοκρατικό το τονίζω για ευνόητους λόγους, από όποιο δημοκρατικό λοιπόν κόμμα και αν προέρχεται, προφανώς και θα μας βρει θετικούς. Προφανώς. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να είμαστε μέσα στη Βουλή. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνουν τα πράγματα, πρώτο κόμμα, προφανώς και θα συνεργαστούμε. Έχουμε πει όχι με τον κύριο Τσίπρα, με έναν άλλο πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Το λέμε από πριν για να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Το έχουμε δηλώσει από την αρχή αυτό. Για να είμαστε τίμοι, όπως είπα. Λοιπόν, λέμε όχι με τον κύριο Τσίπρα μόνο και μόνο γιατί δεν έχει δώσει δείγματα γραφής. Για κανένα λόγο, σε καμία δουλειά, για κανένα τρόπο. Οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, το αποδεικνύουν βέβαια και τα γκάλοπ και τα στατιστικά, έτσι που δεν τον θεωρούν τον καταλληλότερο ως πρωθυπουργό. Λέμε λοιπόν ότι συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και είμαστε από αυτούς οι οποίοι θα βοηθήσουμε το έργο του στο βαθμό που δεν γίνει επικίνδυνο για τον ελληνικό λαό, όχι όμως με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον χρειαστεί να συνεργαστούμε, προφανώς θα συνεργαστούμε και με αυτούς, υπό όρους και υπό συνθήκες. Κυρία Λεγκάκη. Συνεργασίες, το μέγιστο ζήτημα πλέον. Συνεργασίες. Εγώ έχω την αίσθηση ότι όταν η χώρα και η κοινωνία απειλείται, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να προβάλλουμε τέτοιου ύψους ομοψυχία, ώστε κάτω από αυτές τις συνθήκες να σταματήσουμε να δημιουργούμε μια τεχνητή εντυνόμενη πόλωση μόνο και μόνο για να προβληθούμε. Θέλω να θυμίσω τη στάση της Δημάρ το Νοέμβριο, ότι συγκάλεσε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να μεταβούν στον Πρόεδρο, να ομονοήσουν και να δουν σε τι κατάσταση πάει η χώρα, και τις εξελίξεις βέβαια τις είδαμε μετέπειτα. Εκτιμώ, όπως εύστοχα είπε η κυρία προηγουμένως, ότι με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα είναι το πρώτο κόμμα, ότι ασφαλώς μπορούμε να συμμαχήσουμε. Να συμμαχήσουμε πώς όμως? Κάτω από ένα... Συγγνώμη που σας διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι η συνεργασία μεταξύ σας λόγω χρόνου δεν οριστικοποιήθηκε πριν την προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, με βοηθάτε. Δεν επετεύχθη αυτή η συμφωνία για συγκεκριμένους λόγους που θα τους πω παρακάτω. Παρόλα αυτά, είμαστε συγγενή κόμματα σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του πώς θέλουμε να διακυβερνηθεί η χώρα. Ένα στοιχείο στο οποίο δεν συγκλίναμε ήταν ότι η απαράβατη αρχή για μας ήταν η παραμονή μας στην Ευρωζώνη. Κάτι στο οποίο δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το γνωρίζουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο δεν ήταν μόνο το θέμα χρόνου, ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι ενδεχομένως προς χάρη των 50 ευρώ, ότι θα έπρεπε να αποτελέσουμε μία ακόμα συνιστόσα. Ήτανε και αυτό μία αιτία που δεν μας βοήθησε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι και οι δύο δυνάμεις ακολουθούν προοδευτικές πολιτικές στα σημεία που σας είπα και προηγουμένως, και νομίζω ότι μπορούν να βγάλουν από τη δύσκολη στιγμή τη χώρα. Κύριε Μιχαλίτση. Πάντα υπό συγκλήσεις και συνενέσεις. Είστε το κόμμα με το οποίο έχουν υποθεί τα περισσότερα για τις συνεργασίες. Πραγματικά. Τα έχουμε βάλει στο τραπέζι από την αρχή, όλα φανερά, όλα δημόσια. Έχουμε βάλει ποια μέτρα θέλουμε για τη στήριξη των συμπολιτών μας, ποια μέτρα είναι αυτά που θα τους ανακουφίσουν, όπως η επάνωδο στους μισθούς και στις συντάξεις του 2009, το φορολόγητο πετρέλαιο, η μείωση του ΦΠΑ και πολλά άλλα. Αυτά είναι τα μέτρα που εμείς θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι και με αυτά θέλουμε να πάμε σε μια συνεργασία, εάν χρειαστεί, την επόμενη μέρα.
σίγουρα δεν θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο σε επόμενες εκλογές. Πρέπει να πάμε σε κάποιες συνεργασίες και αυτό το θέσαμε από την αρχή με μέτρα συγκεκριμένα, τα οποία ζητάμε σε προγραμματική συμφωνία μετά τις εκλογές να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Είμαστε ήδη 25 λεπτά στον αέρα. Πάμε για την τελευταία τοποθέτηση και η ερώτηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το τι θα θέλατε οι ψηφοφόροι, οι δικοί σας ψηφοφόροι, να γνωρίζουν και για το κόμμα σας και για το ενδεχόμενο να βάλουν σταυρό δίπλα στο δικό σας όνομα στο ψηφοδέλτιο. Και να ξεκινήσουμε ανάποδα. Κύριε Μιχαλίτσα, έχετε εσείς πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Για το κόμμα μας είναι τα πάντα φανερά και γνωστά. Οι θέσεις μας είναι σταθερές για 2,5 χρόνια. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, θα το επαναλάβω, είναι απαράβατη όρη για μας. Είναι δεδομένα τα οποία δεν τα ξεπουλάμε. Ο ρηκτός πλούτος, ο πλούτος της χώρας πρέπει να διασφαλιστεί. Οικονομικά. Οικονομικά θέλουμε να επαναφέρουμε την οικονομική κατάσταση που ήταν το 2009, αλλά σε πραγματικούς όρους και όχι σε μια φούσκα μιας παγκοσμιοποίησης. Κάτι που θα βασίζεται σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που θα έρχεται από την παραγωγή. Και υπάρχουν τρόποι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γνωστά όλα αυτά. Όσο αφορά εμένα, σηκώνομαι κάθε μέρα το πρωί στις 6.30 το πρωί. Να πάρω τη συγκοινωνία, να πάω στο γραφείο μου, να πάω στη δουλειά μου, να γυρίσω, να ασχοληθώ με τα παιδιά, να φύγει η σύζυγός μου, να πάει στη δουλειά, να γυρίσει, να μετρήσουμε τι μας έχει μείνει για να πληρώσουμε φόρους, να πληρώσουμε χαράτσια, να πάμε στο σούπερ μάρκετ και ξανά από την αρχή να βγει ο μήνας και να δούμε αν μας περισσεύει κάτι. Έχοντας νιώσει από το 2011 όλες αυτές τις περικοπές στο πετσί μας, όπως όλοι οι Έλληνες. Αυτό, τόσο εμένα, όσο και άλλους συναδέλφους ανεξάρτητους Έλληνες, μας έκανε να σηκωθούμε από τον καναπέ μας. Μας έκανε να βγούμε στους δρόμους και να ζητάμε από τους συμπολίτες μας να έρθουν και να στηρίξουν τους ανεξάρτητους Έλληνες για μια αλλαγή. Μια αλλαγή ηθικής πολιτικής, μια αλλαγή η οποία δεν θα στηρίζεται σε επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά σε ανθρώπους που θα γνωρίζουν πώς βγαίνει το 10 ευρώ. Σε ανθρώπους που θα ξέρουν ότι αν περικόψεις κάτι, έχει συνέπειες. Και όχι τάσεις, αν δεν έχεις να πληρώσεις το σπίτι σου, το έμφυά σου, μπορείς να το πουλήσεις. Κύριε Λεκάκη, σε εσάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον εαυτό μου. Είμαι σκληρά εργαζόμενη εδώ και 30 χρόνια στον ελεύθερο στίβο, σύζυγος και μητέρα. Αντιπροσωπεύω τη μέση Ελληνίδα. Και ο λόγος για τον οποίο κατέρχομαι είναι γιατί θέλω όλοι οι συμπολίτες μου και εγώ μαζί τους και όλοι μαζί να συμμετέχουμε στα κοινά. Γιατί δεν θέλω κανείς από, μάλλον να παίρνονται οι αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο χώρο, λέω ότι συμμετέχω εδώ για την προοδευτική κατεύθυνση της χώρας. Για αυτά τα οποία, για τα οποία μίλησα και προηγουμένως. Η χώρα χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται τα πρόσωπα και οι πολιτικές που την όθησαν μέχρι εδώ να φύγουν από πάνω από τη χώρα, διότι κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση χειροτερεύει και χειροτερεύει για όλους μας, γιατί θέλω να υπάρξει διαφάνεια στην πολιτική, γιατί θέλω να λειτουργήσει σωστά το πολιτικό σύστημα και γιατί επιμένω αυτή η χώρα που φιλοξενεί όλους μας πρέπει μια μέρα με τις δικές μας ενέργειες να μας κάνει να νιώθουμε πολύ περήφανοι. Γιατί μας ζηλεύουν για τη χώρα που ζούμε, αλλά ντρεπόμαστε κιόλα σήμερα. Επιτέλους να μην τρεπόμαστε για τη χώρα μας, να είμαστε περήφανοι, αλλά να συνδράμουμε σε αυτό. Κύριε Ζωβοήλη. Την ξαναπάτησα αυτήν την ερώτηση της προάλλης που ήμουν εδώ. Αυτό που θα επαναλάβω λοιπόν είναι τα καθαρά χέρια, τα καθαρά μυαλά, να πω ότι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε σε οποιοδήποτε τραπέζι, ήσυχα, ήρεμα, με συνένεση. Μπορούμε όμως να χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι. Είμαστε εκρηκτικοί στην τελεία. Η τελεία είναι εκρηκτική όταν και όπου απαιτηθεί. Όλοι νομίζω εδώ συναποφασίσαμε, συνομολογήσαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση όταν πήγε να διαπραγματευτεί δεν έβαλε τους όρους που έπρεπε, δεν ήταν αρκετά σκληρή. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, καλή είναι η ποιότητα, καλή είναι η ηρεμία, αλλά αν δεν έχουν στόχο να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, τότε καλό είναι ο κόσμος να μην τους ψηφίσει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα χτυπήσουν το χέρι τους στο τραπέζι. Θέλουμε να είμαστε η ασφαλιστική δικλίδα, ώστε αν δεν το κάνουν αυτοί, να το κάνουμε εμείς για λογαριασμό τους. Κύριε Κούτση, και να ολοκληρώσουμε εσάς. Ναι. Νομίζω ότι, να μιλήσω για μένα πρώτα,
Αυτό που λένε οι άλλοι για μένα είναι ότι είμαι καλός στη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι καλός στο να πουλάω τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν ανακοίνωση. Ας πούμε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρωτού έχουν εκδηλώσεις την 31 πρώτου του 2015. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φροντίσει να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Δεν θα καταστραφούμε. Είναι λίγο μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε για την ερχόμενη Κυριακή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα. Καλή επιτυχία σε όλους. Να είναι καλά. Ευχαριστώ και σε εσένα για την υποστήριξη του Δελτίου. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό Δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουν με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί εκπομπή επί του πιεστηρίου. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.